Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή, τον κύριο Οδυσσέα Βουδούρη, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που καίνε όλο τον κόσμο. Κύριε Βουδούρη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εργασιακή εφεδρεία άμεσα. Ενδεχόμενο απολύσεων σε πάρα πολλούς υπαλλήλους. Σωστά. Μάλιστα. Πώς θα αντιμετωπίζετε το θέμα εσείς, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι αυτό το θέμα. Έχουμε εστιάσει στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, σαν να ήταν το μοναδικό, θα έλεγα, πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Προφανώς αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι και επίπονο. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή η επιβίωση της ελληνικής οικονομίας και ισοδρύνας Ελλάδας. Δεν μπορούμε να το δούμε μόνο με αυτήν την οπτική γωνία. Κύριε Βουδούρη, ξέρετε λίγο. Να σας πω, κύριε Σαρδέδρα, να σας πω ειλικρινά και ανοιχτά. Προφανώς δεν θέλω να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ζουν σε μια άλλη χώρα. Όταν εδώ πέρα υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της οικονομίας καταραίει. Απολύονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από το δημόσιο τομέα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σαν να ήταν ξεχωριστή κατηγορία Να σας πω γιατί επιμένουμε. Διότι βεβαίως καταρχήν το θέμα της ημέρας. Σήμερα, αύριο θα αποφασιστεί ποιοι θα είναι αυτοί οι 30.000 και από πού θα μπουν στην εφέδρεια. Όμως, αυτό το θέμα, κύριε Βουδούρη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έπρεπε να έχει επιληθεί περίπου εδώ και ένα χρόνο. Δεν επιλύθηκε, διότι υπήρξε μια ατολμία από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας με την έννοια ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος υπάλληλος, θα λέγα, είναι ο καλύτερος πελάτης ψηφοφόρος των. Έχετε απόλυτα δίκιο. Μπράβο. Εκεί πέρα λοιπόν δεν προχωρήσαμε. Και γι' αυτό λέμε τώρα τι γίνεται. Αυτό, κύριε Χαναδάλα, είναι ακριβώς τα λάθη τα οποία θα έπρεπε να είχαμε αποφύγει. Διότι έχουμε ρίξει το θέμα της δημόσιας της εργασιακής εφεδρείας. Εδώ και μήνες, έχουμε εισπράξει όλο το πολιτικό κόστος όλης αυτής της συζήτησης και δεν έχουμε υλοποιήσει το μέτρο. Ακριβώς. Όταν λέω μερικές φορές ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει πιο αποφασιστικά, εννοώ ότι η σωστή αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα ήταν να το μελετήσουμε ενδελεχώς, να ξέρουμε όλες τις επιπτώσεις και όλες τις πτυχές, ακόμα και τις νομικές, τις πραγματικές κτλ. Να έχουμε καθορίσει ένα πρόγραμμα πώς θα επιλεγούν οι άνθρωποι που θα βγουν σε εφεδρεία, να έχουμε ορίσει πόσοι θα είναι αυτοί, να το θέσουμε στη δημόσια διαβούλευση και μετά από 10 μέρες, ένα μήνα να το εφαρμόσουμε. Κύριε Βουδούρη, έπρεπε να έρθει η Τρόικα τώρα, 2-3 μέρες, λίγες μέρες τέλος πάντων, με την έκτη δόση να είναι στον αέρα, αν θα εκταμιευθεί τελικά. Έπρεπε να έρθει η Τρόικα μετά από όλο αυτό το σούσουρο που έγινε στην προηγούμενη επίσκεψή της και όλα τα μέτρα που δεν έχουν προχωρήσει, για να βρούμε, να εντοπίσουμε τα νομικά κολλήματα που έχει η εργασιακή εφεδρεία. Δεν υπάρχει απάντηση, μάλλον η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αυτονόητη. Υπάρχει μια αδυναμία υλοποίησης. Για να το ξανομιλήσουμε συνολικά, εγώ πραγματικά με πόνο και με οδύνη δέχομαι ότι πρέπει να υπάρχει μια εργασιακή εφεδρεία. Δεν το κάνω ελαφραφιαστία. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι δυστυχώς έτσι όπως εξελίχθηκε το δημόσιο τα τελευταία χρόνια, καταλήγουμε σε αυτό, δηλαδή οι υπερβολές των προηγούμενων χρόνων μας οδηγούν σε αυτό. Αλλά όταν είναι να κάνεις μια τέτοια πράξη, την κάνεις με έναν τρόπο αποφασιστικό και μελετημένο. Κύριε Βουδούρη, αυτό το οποίο θα ήθελα είναι πλέον να μπούμε σε αυτή την τροχιά. Σωστά. Το κρίσιμο ερώτημα για εσάς και για όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους 154, είναι το εξής. Έρχονται οδυνηρές ψηφοφορίες στη Βουλή. Ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, προϋπολογισμός. Φορολογικό, ξεπούλημα δημόσιας υπηρεσίας κλπ. Και αναρωτιέμαι και ρωτάω και τον κύριο Βουδούρη, πιστεύετε ότι θα αντέξετε και θα ψηφίσετε τέτοια μέτρα τα οποία έχουν φτάσει τον κόσμο στο απροχώρητο? Αν θα αντέξετε το κοινωνικό βάρος. Ναι, δεν το θέτω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν δεν αντέξουμε, σηκωθούμε να φύγουμε. Όποιος δεν αντέχει, παραιτείται. Και να έχουν οι άλλοι που αντέχουν. Το θέμα είναι τι είναι το σωστό. Και επαναλαμβάνω ότι κατ' εμέ το σωστό είναι ότι δυστυχώς, επαναλαμβάνω μια φορά, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα, αλλά υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτό ήταν και το νόημα της δικής μου παρέμβασης πριν μερικές μέρες. Ότι αυτά τα μέτρα μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και εμείς οι βουλευτές, εάν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως. Πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα δεσμευτούμε. Ναι. Όχι πλέον
ότι κάνουμε μια προσπάθεια, ότι βάζουμε τα. Αλλά θα δεσμευτούμε για ένα αποτέλεσμα τραχικό θέσμα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό σαν ένα συμβόλαιο με τον εννοείται θα δεσμευτείτε. Εννοείται θα δεσμευτείτε εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ ή όχι, δεν καταλαβαίνω πώς το εννοείτε. Ναι, εννοώ ότι η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική ομάδα ναι. θα δεσμευτεί ότι αυτά τα μέτρα που παίρνονται, διότι έχουμε στόχο την επόμενη άνοιξη που είναι σε 5 μήνες, 6 μήνες. Πρωτογενές πλεώνασμα θα μας πείτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό πλέον είναι μια τελική, πώς το λένε, καταληκτική δέσμευση. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Δέσμευση, δέσμευση με ποιον δέσμευση. Δέσμευση της κυβέρνησης προς το λαό. Προς το λαό. Μάλιστα. Κύριε Βουδούρη, σε περίπτωση λοιπόν που τα μέτρα αυτά ισχύσουν για πολύ παραπάνω. Ένα λεπτό να μου απαντήσετε συνολικά. Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δείτε, προχωράει. Τέλος πάντων, είσαστε στην κυβέρνηση και δείτε ότι ισχύουν για πολύ παραπάνω. Γιατί μιλάμε για σκληρή λιτότητα και για εφαρμοζόμενα μέτρα τουλάχιστον μέχρι το 2014 και δεν ξέρω για πόσο παραπάνω σύμφωνα με τα σχέδια των εταίρων μας. Εσείς τι θα κάνετε ως βουλευτές. Γιατί μιλάτε για βραχυπρόθεσμη ισχύ. Το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία, κατά την άποψή μου, και αυτό θα σας ακουστεί ίσως λίγο παράδοξο, αλλά σας το λέω πραγματικά γιατί το πιστεύω, δεν είναι τόσο πολύ η σκληρότητα των μέτρων. Η ανησυχία, η αναστάτωση και η απόγνωση που δημιουργείται στην κοινωνία είναι ότι η κοινωνία θέλει να κάνει ορισμένες θυσίες, αλλά να βλέπει και το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή γίνονται θυσίες και δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Αυτό λέω ότι. Ναι, διότι κύριε Βουδούρη, εσείς το λέτε αυτό σαν βουλευτής της συμπολίτευσης. Εσείς λοιπόν λέτε ότι γίνονται θυσίες, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα και είναι έτσι. Και εσείς. Όχι, δεν λέω. Με μισό λεπτό, να κάνω μια παρένθεση. Ο κόσμος δεν το βλέπει. Εγώ βλέπω ενωσμένο αποτέλεσμα το οποίο δεν το αξιοποιούμε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο. Εσείς βλέπετε αποτέλεσμα. Εσείς βλέπετε αποτέλεσμα στις θυσίες. Τι αποτέλεσμα βλέπετε. Το έχει αυξηθεί, εξελιχθεί το έλλειμμα. Πού αποτέλεσμα βλέπετε. Έχει μειωθεί το πρωτογενές έλλειμμα από 24 δις το 9 σε 11 το 10 και σε 2 τώρα. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου. Μείον 42% το πρώτο εξάμηνο. Η ανεργία που έχει πάει, ξέρετε. Η ανεργία έχει ένα πραγματικά σημαντικό. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι στη μάχη αυτή την οποία δίνουμε, κερδίζουμε σε ορισμένα μέτωπα. Και σε άλλα δεν κερδίζουμε. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε αποφασιστικά τη μάχη και κυρίως θα πρέπει να περάσουμε στον κόσμο την βεβαιότητα ότι. Τους στόχους τους οποίους βάζουμε τους έχουμε βρεθεί και τους πετυχαίνουμε. Και ο δεύτερος στόχος, η δεύτερη προϋπόθεση, συγγνώμη που το λέω γιατί είναι σημαντικό. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει, και το λέω τώρα ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εγώ θέλω να στηρίξω αυτή την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να νιώθω ότι αυτή η κυβέρνηση, τα μέλη αυτής της κυβέρνησης, είναι όλα ενωμένα σαν τα δάχτυλα μιας γροθιάς. Αυτό θα το δούμε στις πληροφορίες που έρχονται. Ωραία λοιπόν, και μου δίνετε την τέλεια πάσα για να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν έντονες διεργασίες εντός του κόμματος, εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, για την μετά την έκτη δόση εποχή. Δηλαδή, εφόσον εκταμιευθεί η έκτη δόση, θέλουν τουλάχιστον το κίνημα των 14, το γράφει σήμερα ο Βασίλης Κουρής στη Real News, που ξέρουμε όλοι ότι έχει πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Θέλουν εκλογές, κυρίως από την πτέρυγα, από τη στήριξη του κυρίου Βενιζέλου. Ναι. Θέλετε εκλογές. Διαφωνώ ριζικά, δεν είναι το θέμα των εκλογών. Το θέμα των εκλογών είναι μια διέξοδο φυγής. Προφανώς έχει την νομιμοποίηση ότι σε μια δημοκρατία κάθε φορά που ζητάμε εκλογές είναι πάρα πολύ σωστό και σε αυτό δεν διαφωνώ. Αλλά αυτά τα θέματα κρίνονται και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Εάν κάνουμε αυτή τη στιγμή εκλογές, όλος ο κόσμος ξέρει ότι θα μπούμε σε μια τροχιά πολιτικής αστάθειας η οποία θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κρίση. Μάλιστα. Επίσης ξέρουμε ότι δεν είναι το θέμα αν είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟ και ακόμα τη μέση κυβέρνηση. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι το χρώμα της κυβέρνησης, είναι το μοντέλο της διακυβέρνησης που υπάρχει. Okay. Το μοντέλο της διακυβέρνησης. Εγώ πιστεύω, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση, μάλλον δεν έχουμε χρόνο. Θα την κάνουμε άλλη φορά. Αυτό που έχει φαλυρίσει αυτή τη στιγμή είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο έχει σκέπτει να το συντηρητορήσει μετά. Ενδιαφέρουσα άποψη. Κύριε Βουδούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.